Κοίταξε. Ξεκοιτάω. Τι να κοιτάξω εδώ. Βλέπεις. Ήρθαμε. Ήρθαμε. Δεν είναι πολύ όμορφα ρε εσύ. Είναι καταπληκτικά. Είναι τόσο όμορφα. Δεν θέλω να φύγουμε, Ερικά. Και τα νερά είναι φανταστικά. Θα βουτήξεις τώρα ή μετά. Όχι. Να μαγειρέψουμε πρώτα. Να τα σιγουρευτούμε ότι έχουμε το φαγητό. Γιατί εγώ είμαι πολύ υπέρ του φαγητού. Ναι, αλλά δεν φας πολύ, γιατί θα κολυμπήσεις. Ναι, βέβαια και δεν φάω. Αυτό είναι αλήθεια, είναι μύθος αλήθεια. Είναι αλήθεια. Καλό είναι να μην τρώμε καθόλου πριν μπούμε για θάλασσα, γιατί πραγματικά μπορεί να μας ζαλίσει και να βυθιστούμε και να πάθουμε κάτι. Οπότε πάμε να μαγειρέψουμε. Ναι. Να λίγο τσιμπήσουμε, να βουτήξουμε, να ξαναβουτήξουμε, να ξαναβουτήξουμε και μετά να φάμε την ησυχία μας. Εγώ θα σε θαυμάζω, να ξέρεις, και θα σε χειροκροτώ. Θα κάνεις έτσι και βουτιέσαι. Θες πεινά μου καιρό ήταν, γιατί εγώ σε θαυμάζω και σε χειροκροτώ πάρα πολλά χρόνια. Οπότε τώρα νομίζω ότι ήρθε και η δική μου σειρά να βουτήξω και να με χειροκροτήσω. Ναι, κορίτσι μου, πάμε, Ερικά, πάμε. Ξέρεις που θα πάμε να μαγειρέψουμε όμως? Στην κουζίνα. Ποια κουζίνα? Στο ξενοδοχείο. Όχι, εδώ σε μια βραχονισίδα παρακάτω. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Όχι. Σε βραχονισίδα. Ναι. Θα μαγειρέψουμε. Ναι. Ωραία, θέλω να το κάνω αυτό, δεν το κάνει ποτέ μου. Ας πάμε. Πάμε. Φόντο τους βράχους του κλέφτικου πάνω σε μία μικρή βραχονισίδα, ο Ανδρέας θα μας ετοιμάσει το μεσημεριανό μας. Είδες που ήρθαμε να μαγειρέψουμε στο κλέφτικο? Αυτό το μαγείρεμα νομίζω δεν το ξανακάνω και ποτέ και είναι και η πρώτη φορά που το κάνω. Γιατί είναι τόσο απλό, σε μία μικρή βραχονισίδα. Εδώ ο Ανδρέας τα ξέρει όλα. Καλώς ήρθατε. Τι θα μας φτιάξεις? Θα φτιάξουμε ταμπουλέ, ναι, με κοτόπουλο, με πιπεριές οταρισμένες και κρεμμυδάκι. Μάλιστα. Παχαρικά και θα γίνει εξαιρετικό. Ωραία. Έχουμε ζεστάνει λίγο την κατσαρόλα μας. Ναι. Θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο για να πόσο πάρει μια βράση. Πόσο ελαιόλαδο βάζεις? Θα βάλουμε 4 κουταλιές σούπας. Περιμένουμε λίγο να πάρει μια βράση. Θα μαγειρέψουμε για 2 άτομα, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις 2 πιπεριές. Έχει το λάδι μας, έχει παρακάψει, ναι, άρα θα προσθέσουμε τις πιπεριές μας και στη συνέχεια θα προσθέσουμε και το κρεμμυδάκι μας. Μετά το κρεμμυδάκι μας. Ένα μεγάλο κρεμμύδι, Ένα μεγάλο κρεμμυδάκι. Θα ανακατέψουμε ξανά. Και νομίζω έχουν πάρει μια βράση, οπότε είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο είναι 2 στήθη φιλέτο, τα οποία είναι ψιλοκομμένα σε μπουκίτσες. Ανδρέα, είσαι μιλιός? Δεν είμαι μιλιός, από Αθήνα είμαι. Γέννημα Θρέμα, Αθηναίος. Α, ναι. Ήρθα εδώ από σπόντα. Μήπως είσαι ερωτικός μετανάστης και άστα αυτά που λες τώρα. Θα μπορούσε, αλλά όχι. Δυστυχώς ήρθα για δουλειά και μετά προέκυψε και ο έρωτας. Α, πολύ ωραία. Και οπότε με τον έρωτα έριξε την άγκυρα εδώ κανονικά. Ακριβώς. Την άγκυρα και στην βραχονισίδα. Αγκυροβόλησα εδώ. Αγκυροβόλησες, πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε και θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας. Έχουμε μία κουταλιά του γλυκού βασιλικό. Ξηρό, Ξηρό βασιλικό. Όλα ξηρά, όλα βλέπω. Ακριβώς, ακριβώς. Θα προσθέσουμε το δυόσμο, ναι, ίδια δοσολογία, μάλιστα, ένα κουταλάκι του γλυκού. Και ανακατεύουμε. Να γίνει μια ομοιόμορφη μάζα. Σοτάρετε τώρα. Σοτάρουμε, ακριβώς. Σε σιγανή φωτιά, πάντα, για να ψηθεί σωστά. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε τη ρίγανή μας και θα ξανανακατέψουμε. Μερακλής, εγώ θα τα πετάξει όλα μέσα. Κατευθείαν, ναι. Όχι, όχι. Θέλει απαλές κινήσεις. Απαλές κινήσεις. Τρυφερές. Σαν χορογραφία. Το φαγητό θέλει και τα προκαταρκτικά του. Ακριβώς. Εντάξει. Λίγο πιπεράκι. Ναι, ναι. Δεν ήταν λίγο πιπεράκι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, του αρέσει. Θα προσθέσουμε και λίγο αλατάκι. Και ρίχνουμε και ένα κύβο λαχανικών. Σε 2-3 λεπτάκια το κοτοπουλάκι μας θα είναι έτοιμο. Μπορούμε να δοκιμάσουμε κιόλας για να βεβαιωθούμε ότι έχει ψηθεί σωστά. Δεν μυρίζει ωραία? Ναι, πολύ. Έχει ανοίξει η όρεξη? Ναι, ναι. Ας προχωρήσουμε στα μπουλέ. Πάμε. Για να φάμε και τη σαλάτα μας. Σε ένα μπολ βάζουμε μία κούπα πληγούρι, ναι, και προσθέτουμε βραστό νεράκι. Μάλιστα. Για να μαλακώσει. Το νεράκι που προσθέτουμε είναι ίσα-ίσα για να καλύψει την επιφάνεια του πληγουριού. Μάλιστα. Στη συνέχεια, εφόσον απορροφήσει το νερό. Πόση ώρα έχει χρόνο? Ένα δεκάλεπτο συνήθως θέλει, μέχρι να απορροφήσει. Mm-hmm. Δοκιμάζουμε να δούμε αν το πληγούρι μας είναι σκληρό. Ναι. Αν είναι σκληρό, θα μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ακόμα να μαλακώσει. Ωραία. Και στη συνέχεια θα προσθέσουμε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Οπότε βάζεις αλάτι, πιπέρι και. Αλάτι, πιπέρι και δυόσμο. Πόσο δυόσμο? 2 κουταλιές σούπας δυόσμο. Μάλιστα. Και το αφήνουμε μετά στο ψυγείο να παγώσει. Ωραία. Όταν είμαστε έτοιμοι να το σερβίρουμε, ναι, θα το βγάλουμε ένα δεκάλεπτο
από το ψυγείο νωρίτερα. Ναι. Και θα κόψουμε τις ντοματούλες μας σε κυβάκια, δύο ντομάτες και μισό αγγούρι σε κυβάκια επίσης και θα τα προσθέσουμε. Ναι. Και στο τέλος θα βάλουμε λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ωραία, για πάμε. Για πάμε να δούμε. Άρα δυόσμος μέσα και για καρνικούρα το μαϊντανό. Δύο ντοματούλες. Αντρέα, το καλοκαίρι εδώ στο Κλέφτικο, τι γίνεται ακριβώς? Το καλοκαίρι στο Κλέφτικο γίνεται ένας χαμός. Τα σκάφη κυριολεκτικά δεν χωράνε και δεν έχουν που να δέσουνε. Μπορείς να συναντήσεις περισσότερα από 60 εστιοπλοϊκά εδώ πέρα και παραπάνω από 10 με 15 θαλαμιγούς, οι οποίες βρίσκονται αραγμένες σε καθημερινή βάση εδώ πέρα. Πάντως τα νερά είναι ασύλληπτα εδώ στη Μήλο. Είναι καταπληκτικά. Ποιες είναι οι top παραλίες εδώ? Οι top παραλίες σίγουρα είναι το Κλέφτικο η μία, η πιο διάσημη. Μετά θα έβαζα σε κατάταξη το Σαρακίνικο. Ναι. Εξαιρετική παραλία. Ένα σεληνιακό κυριολεκτικά τοπίο. Ειδικά άμα το πετύχεις και με πανσέλινο, μαγεύεται ο καθένας. Θα έλεγα ο Γέρακας. Ναι. Είναι μια παραλία η οποία δεν είναι προσβάσιμη στο νότιο μέρος του νησιού. Με πραγματικά τρικουάζ νερά. Δηλαδή. Έχει εξαιρετική, εξαιρετική. Ωραία. Συνέχισε τώρα με το φαγητό, λοιπόν, γιατί έχουμε ψιλοκόψει, το μαϊντανό μας, ναι. Έχουμε ψιλοκόψει δύο ντομάτες σε κυβάκια και ένα αγγούρι. Όλα αυτά τα βάλουμε και λίγο κρεμμυδάκι. Και λίγο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Ίσα-ίσα, δεν θέλουμε πολύ. Μάλιστα. Και όλα αυτά θα τα προσθέσουμε στο ταμπουλέ. Να τα προσθέσουμε, Αντρέα μου. Ωραία, θα τα προσθέσουμε. Τόση ώρα δηλαδή κάνουμε υπομονή. Θα προσθέσουμε και θα ανακατέψουμε. Υγιεινό φαγητό πάντως. Αρκετά. Είναι και αρκετά χρωστικό. Αυτό είναι εξαιρετικό φαγητό. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Βεβαίως. Αυτό ή αυτό. Αυτό. Μην είσαι τέτοια. Δύο κουταλιές. Μπαμπάτσικες. Όχι, όχι. Τα είσαι το κόριτσι μας. Σε παρακαλώ να μην λέει. Τι φέραμε στη Μήλο και τι είμαστε εδώ. Θα μου βγει το όνομα. Μετά από την εκπομπή θα μου βγει το όνομα. Εγώ κύριε. Και εσείς, Εγώ κύριε. Αφού επιμένετε. Ναι, επιμένω. Εντάξει, άλλη μία. Άλλη μία. Ναι, άλλη μία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα βάλω άλλη μία. Όχι, όχι. Σίγουρα. Δεν είμαι Έρικα, εγώ, με συγχωρείτε. Το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο, οπότε μπορούμε να το σερβίρουμε γι' αυτό. Έλα, κορίτσι μου. Έλα, κορίτσι μου. Είστε κανονικά, πρέπει να ξεκινήσει με σένα. Βάλε λίγο σένα. Όχι, όχι, εσύ. Έλα. Έλα, ρε, εσύ τώρα. Όπω, τα χρώματα με τρελαίνουν. Πολύχρωμο. Πολύχρωμο. Πάω να κάτσω σε μια μικρή βραχονισίδα να φάω με τη δυσκολία. Λίγο ακόμα. Ναι, εγώ θα σερβίρω λίγο ακόμα. Ναι. Πω, παρακαλώ και εγώ μπορώ να έχω μία κουταλιά. Περίσεψε. Έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζομαι personal trainer, αλλά personal trailer. Είσαι υπέροχος. Είναι φανταστικό. Μια χαρά. Εμείς ευχαριστούμε.